Ο Διαδρατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου ΤΑΠ συνεχίζει την υλοποίηση του Διαπεριφερειακού Προγράμματο Προορισμό. Προστασία δωρεάν οχημάτων κοινή ωφέλεια με την παράδοση ακόμη τεσσάρων εκκοινωνιστικών μηχανημάτων στην περιφέρεια Δυτική Μακεδονία. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται στο πλαίσιο των εθελοντικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επενδύσεων του ΤΑΠ, εστιάζοντα την προστασία και την ασφάλεια των πολιτών, στη βελτίωση τη ποιότητα ζωή του και στην περιβαλλοντική διαχείριση. Η συνολική επένδυση ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ, είναι δηλαδή από τι μεγαλύτερε που πραγματοποιεί ο ΤΑΠ. Στι τοπικέ κοινότητε από τι οποίε διέρχεται και αφορά σε 90 περίπου οχήματα κοινή ωφέλεια, ασθενοφόρα, απορριμματοφόρα και οχήματα καθορισμού δρόμων, δασικά οχήματα εκχιονιστικά και οχήματα πολιτική προστασία. Οχήματα δηλαδή που εξυπηρετούν ουσιαστικέ ανάγκε των τοπικών κοινωνιών και ανταποκρίνονται σε σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν στον ΤΑΠ φορεί και εκπρόσωποι των κοινωνιών αυτών. Τα τέσσερα εκχιονιστικά είναι οχήματα πολυμηχανήματα με κίνηση σε όλου του τροχού. Εκτό από τον εκχιονιστικό μηχανισμό και τι αλατιέρε συνδυάζουν ιδιότητε χλωοκοπτικού, κοπτικού και μηχανήματο κλαδέματο. Κατά συνέπεια, αναμένεται να υποστηρίξουν τις τοπικές αρχές τι τοπικέ αρχέ σε ό,τι αφορούν τον καθορισμό του χιονιού, του πάγου κατά το χειμώνα, καθώ και τη συντήρηση πάρκων και δημόσιων χώρων καθ' όλη τη διάρκεια τη χρονιά. Τα οχήματα παρέλαβε ο Περιφερειάρχη Δυτική Μακεδονία, Τόδωρο Καρυπίδη, ο οποίο αναφέρθηκε κατά την τελετή παράδοση παραλαβή στην άψογη συνεργασία μεταξύ τη Περιφέρεια Δυτική Μακεδονία και του αγωγού, σημειώνοντα ότι οι κινήσει αυτέ όχι μόνο ενδυναμώνουν τι συνέργειε, αλλά δίνουν και μια προοπτική. Ο αγωγό πρέπει να γίνει αγωγό φιλία και συνεργασία. Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε μια ακόμη σημαντική κοινωνική και περιβαλλοντική επένδυση που υλοποιείται από τον ΤΑΠ στην περιφέρεια και αφορά την οικονομική στήριξη δύο μεταπτυχιακών προγραμμάτων στον τομέα ενέργεια που προσφέρουν το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Δυτική Μακεδονία. Τα απεκπροσώπησε ο υπεύθυνο τοπικών κοινωνιών για τη Δυτική Μακεδονία, Μιχάλης Γκοσλιόπουλο.